Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η καταστροφική πυρκαγιά στο οικοσύστημα του δάσους της Δαδιάς στον Εύρο. Επίγειες δυνάμεις με 320 πυροσβέστες έδωσαν μάχη όλη τη νύχτα για να μην επεκταθούν τα τρία μεγάλα μέτωπα της φωτιάς, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρήψεις στα εναέρια μέσα, αλλά ο πυκνός καπνός δυσχεραίνει το έργο τους. Την ίδια ώρα, δυνάμεις του στρατού αλλά και δεκάδες εθελοντές υλοτόμοι υπό τον συντονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου και στην περιοχή Καστρί της Λέσβου, με αποτέλεσμα μάλιστα να δοθεί και εντολή για προληπτική εκένωση του οικισμού των Βατερών, καθώς λίγο μετά το μεσημέρι οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια. Άλλη μια δασική πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου στα Γρεβενά. Συνολικά ξεπερνούν τις 50 οι φωτιές σε όλη τη χώρα που απασχόλησαν το τελευταίο 24ωρο τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.